Αθήνα, Παγκράτη, και είναι το νέο μουσείο σύγχρονης τέχνης του Ιδρύματος Βασίλης και Ελίζας Γουλανδρή, Ερατοσθένος 13. Και μπαίνοντας μέσα στην είσοδο, στο σημείο που βγάζουμε τα εισιτήρια, δεσπόζει ένας υπέροχος πίνακας Μαρκ Σαγκάλ 1887-1985 και εικονίζει το πορτρέτο της Ελίζας Γουλανδρής, ζωγραφίστηκε το 1969. Και αμέσως στον πρώτο όροφο του μουσείου, ο πρώτος και σπουδαίος πίνακας είναι Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο Ελ Γκρέκο, από την Κρήτη, 1541-1614, και είναι το περιβόητο Άγιο Μανδύλιο, το οποίο πιθανόν ζωγραφίστηκε το 1580. Και πάλι βλέπουμε τον έξοχο πίνακα του Ελ Γκρέκο, το Άγιο Μανδύλιο, 1580. Μεγάλη σειρά πινάκων σπουδαίας τέχνης και φήμης του Van Gogh, 1888. Νεκρή φύση με καφετιέρα, όπως βλέπουμε, και πάλι πίνακας του Van Gogh, η συγκομιδή της ελιάς. Όπως βλέπουμε τον πίνακα του Van Gogh, είναι η συγκομιδή της ελιάς, έχει τρία έργα, το Μουσείο Ιδρύματος Βασίλης και Ελίζας Γουλανδρή, τα οποία είναι του Van Gogh. Και πάλι βλέπουμε αυτόν τον σπουδαίο πίνακα των εξπρεσιονιστών Γάλλων ζωγράφων, και αμέσως ένα πάρα πολύ σπουδαίο έργο, και είναι ο Πολ Σεζάν Αυτοπροσωπογραφία, 1883, ο Πολ Σεζάν Αυτοπροσωπογραφία, 1883, και αμέσως ο Γκουαντίν, Νεκρή φύση, με Grapefruit, 1848-1903, ο ζωγράφος ο Γκουαντίν. Και αμέσως πίνακας του Van Gogh, 1853-1890, ο ζωγράφος, και είναι Περίπατος στο δρόμο, σπουδαίο έργο του Van Gogh, Περίπατος, 1853 ο ζωγράφος, 1890. Πολ Σεζάν, σπουδαίο έργο, και είναι η εκκλησία του Μοντίνι Σιρί Λουί, 1839-1906 το σπουδαίο έργο. Και πάλι άλλο σπουδαίο έργο του Πολ Σεζάν, η εξοχή του Όβε Ουάζ, 1839-1906, αυτός ο υπέροχος πίνακας με την εξοχή στην Γαλλία. Και εδώ άλλος μεγάλος πίνακας, Πιέρ Μπονάρτ, 1867-1947, και ο πίνακας επιγράφεται βγαίνοντας από την μπανιέρα, όπως βλέπουμε αυτόν το σπουδαίο ο πίνακα που βγαίνει υλουόμενη από την μπανιέρα, και αμέσως Χένρι Τουλούς Λοτρέκ, 1864-1901, γυναίκα στον κήπο του κυρίου Φόρντ. Έτσι επιγράφεται ο πίνακας του Λοτρέκ. Και αμέσως ένα σπουδαίο έργο ενός Αμερικανού ζωγράφου, Τζάκσον Πόλοκ, 1912-1956, ο πίνακας λέγεται πίνακας αριθμός 13 και είναι ψηφιδωτό σχεδόν. Και πάλι βλέπουμε αυτούς τους πίνακες του Πολ Σεζάν, η εξοχή, είναι στον πρώτο όροφο, και πάλι του Λοτρέκ, του Τουλούς Λοτρέκ, ο πίνακας η κυρία στην εξοχή, και ο πίνακας με την λουόμενη που βγαίνει μέσα από την μπανιέρα. Και τώρα βλέπουμε του Παύλο Πικάσο, 1881-1973, νέος, είναι άνδρας τον πίνακα αυτό, με ανθοδέσμη. Ο πίνακας ζωγραφίστηκε το 1905, όπως φαίνεται στο έργο,
Και εδώ είναι μια σειρά με, από τις συλλογές της Ελίζας και του Βασίλειου Γουλανδρή, από δημοπρασίες που γίνονταν στην Ευρώπη και στο Παρίσι, και είναι αυθεντικά έπιπλα του 18ου αιώνα, 1700. Πολλά από τα έπιπλα αυτά, λόγω της τεχνοτροπίας τους, έχουν πάρει τις προσωνυμίες των Λουδοβίκων, 14ος, Λουίς 14ος, Λουίς 15ος, Λουτσοβίκος 16ος, και αμέσως βλέπουμε ένα περίφημο πορσελάνινο άλογο, είναι κινέζικο, είναι και αυτό του 16ου-17ου αιώνα, από τις συλλογές της Ελίζας και του Βασίλη Γουλανδρή, και είναι στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης αυτό το υπέροχο κινέζικο αλογάκι, και είναι στην ειδική αίθουσα τη διαμορφωμένη με διακοσμητικά έπιπλα του 18ου αιώνα. Και πάλι βλέπουμε αυτά τα υπέροχα έπιπλα, τα οποία υπάρχουν, και αυτό πρέπει να είναι και το προσωπικό γραφείο, η πολυθρόνα του Βασίλη του Γουλανδρή, μια σπουδαία συλλογή που έλειπε από την Αθήνα, με αυθεντικά έπιπλα. Και εδώ βλέπουμε τα διακοσμητικά αντικείμενα, τα οποία είναι αγορασμένα από δημοπρασίες και είναι από ωρία κρύσταλλο, από όνυχα και από διάφορα άλλα μεικτά ορυκτά, τα οποία τα κατασκευάζανε τον 17ο και 18ο αιώνα. Ένα ρολόι της ίδιας εποχής, 18ος αιώνας, και το ρολόι, και έχει ακριβώς στο κάτω μέρος του παπαγάλου, και αυτές είναι γωνιές μπαρόκ, είναι κονσόλες, και πάνω σε αυτά τοποθετούσαν τα καιροπύγια και τα ρολόγια. Και πρέπει να ξέρουμε ότι ήταν η εποχή που δεν υπήρχε το ηλεκτρικό ρεύμα και τα καιροπύγια ή τα μανουάλια ήταν απαραίτητα μέσα στα σπίτια. Δύο μεγάλοι λιχνοστάτες, μανουάλια ξύλινα, είναι του 18ου αιώνα, με κρύσταλλα αυθεντικά γαλλικά, καθώς από ό,τι διάβαζα και αυτός ο μπουφές είναι των Λουδοβίκων, είναι οι ίδιοι ξυλουργοί και επιπλοποιοί που τα φτιάχνουν για τους βασιλείς και τους μεγάλους ευγενείς της Γαλλίας. Αυτά τα δύο μπαίνανε στο τζάκι, είναι ερωτιδές, είναι μαζί με το μεγάλο μπουφέ, καθώς και οι κουρτίνες είναι αυθεντικές γαλλικές, πίσω από τα έπιπλα. Ένα ωραιότατο οικόσιμο, και αυτός ο μικρός ερωτιδέας, το οποίο μπαίνανε μπροστά στα τζάκια, αυτά τα ωραιότατα διακοσμητικά, τα οποία είναι του 18ου αιώνα, και ολόκληρη η αίθουσα με τα υπέροχα αυτά γλυπτά, είναι και κινέζικα ορισμένα, από ωρία κρύσταλλο, πολύτιμο μέταλλο, κινέζικα, και αυτά τα όμορφα είναι μπαρόκ, τα πουλιά τη συνηθίζανε αυτά τον 18ο αιώνα. Γλυπτό, Εντουάρ Ντεγκάς, 1834-1917, άλογο στην Ποτίστρα, και είναι μπρούτζος, αυτό το μικρό αγαλματάκι, μπαλαρίνα από μπρούτζο, γλυπτό του Εντουάρ Ντεγκάς, 1834-1917, και τώρα βλέπουμε του Μυρό, 1893, και εδώ ένας πολύ σπουδαίο έργο, και είναι ο Αύγουστος Ροντέν, γλύπτης, πολύ γνωστός γλύπτης και καλλιτέχνης, 1840-1917. Το έργο είναι μπρούτζινο, γλυπτό, το φίλημα, η αιώνια άνοιξη, και έχει κατασκευαστεί από μπρούτζο το 1884. Αύγουστος Ροντέν, 1840-1917. Και αμέσως βλέπουμε άλλον πίνακα,
Don Helion, μπλε σύνθεση, 1904-1987, ωραιότατοι πίνακες, μια μπλε σύνθεση είναι αυτή. Πολ Κλέ, 1879-1940, δυναμική κεφαλιού. Αυτός ο πίνακας συμβολίζει το κεφάλι στη σκέψη. Βασίλη Καντίνσκι, 1866-1944, και τα δύο Ριγέ, λέγεται ο πίνακας αυτός, και άλλος πίνακας, Φερνάντ Λέγκερ, 1881-1955, μηχανικά στοιχεία ο πίνακας αυτός, και πάλι άλλος πίνακας, Γεώργης Μπράχ, 1882-1963, το 1942 ζωγραφίστηκε και είναι η Πασχέντσα. Είναι μια γυναίκα που ρίχνει τα χαρτιά και πέσει και παίζει Πασχέντσα στον πίνακα του Μπρακ. Γεώργιος Μπρακ, 1882-1963. Και αμέσως ένα πάρα πολύ σπουδαίο έκθεμα στο μουσείο, στη συλλογή μοντέρνας τέχνης, Παύλος Πικάσο, 1881-1973, και είναι γυμνή γυναίκα με σηκωμένα τα χέρια. Αυτός ο σπουδαίος πίνακας του Πικάσο, αυθεντικό έργο, αγορασμένο από τους συλλέκτες Βασίλης και Ελίζας Γουλανδρή. Στην Αθήνα δεν υπήρχαν αυθεντικά έργα αυτών των πολύ μεγάλων ζωγράφων του ευρωπαϊκού πολιτισμού του τελευταίου αιώνα. Γυμνή γυναίκα με σηκωμένα τα χέρια, έτσι επιγράφεται ο πίνακας. Και εδώ πάλι βλέπουμε αυτά τα γλυπτά τα οποία υπάρχουν στο μουσείο. Αυτό το συγκεκριμένο δεν θυμάμαι τι έγραφε πάνω, πιανού είναι ο γλύπτης. Και αμέσως αυτά τα γλυπτά, τα οποία είναι της σύγχρονης γλυπτικής από τη Γαλλία, και αμέσως βλέπουμε γλυπτό Αύγουστος Ροντέν, 1840-1917, σφιγμένο αριστερό χέρι, χέρι μπρούτζος, Αύγουστος Ροντέν, κεφάλι τραγικής μούσας. Αυτό το σπουδαίο έργο, και πάλι ο Εντουάρ Ντεγκάς, 1834-1917, άλογο στην Ποτίστρα, μπρούτζος και αυτό το άγαλμα. Άλλα σπουδαία έργα, τα οποία είναι με μολύβι, και πάλι βλέπουμε Σέρκ Πολιακόφ, 1900-1969, χωρίς τίτλο. Φραντσέσκο Κλεμέντε, 1952, αυτοπροσωπογραφίες ο πίνακας, ενός Ιταλού καλλιτέχνη, Ιταλική πόλη, 1880-1954. Διάφορα έργα σε αυτήν την αίθουσα, είναι σχέδια αυτά, τα περισσότερα έργα είναι των μεγάλων ζωγράφων, αυτή η ωραία μπαλαρίνα, πρόσωπο γραφής, και αυτό το σπουδαίο έργο Αμαντέο Μοντιλιάνι, είναι καριάτιδα, έχει ζωγραφιστεί το 1914 του Μοντιλιάνι, Αμαντέους Μοντιλιάνι, καριάτιδα, 1914, είναι και αυτή στη συλλογή. Παύλος Πικάσο, 1881-1979, και βλέπουμε τους πίνακες Παύλο Πικάσο, το Περιστέρι της Ειρήνης, με την υπογραφή από κάτω, ζωγραφίστηκε 28 Δεκάτου του 1961, αυτό το σπουδαίο έργο. Και αμέσως άλλο έργο στην ίδια αίθουσα που παρουσιάζονται αυτά τα πανάκριβα έργα, άλλο έργο Αλμπέρτο Τζιακομέντι, 1901, και είναι προσωπογραφία του Τζιακομέντι, 1901, γλυπτό έργο το οποίο υπάρχει στην έκθεση, Βίκτορ Μπρανεφ, 1903-1966, άνδρας σε εσωτερική, με εσωτερισμό.
Και πάλι βλέπουμε 99 κεφάλια 1928-2000 Frindex Kanderbrus. Αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης έχει πολύ δύσκολο όνομα. Γεώργιος Βασίλιεφ, 3 μέρη 1938 αυτός ο πίνακας. Και πάλι βλέπουμε αυτούς τους σπουδαίους πίνακες που είναι στο μουσείο, η συλλογή των κλειπτών, τα οποία είναι και του Αυγουστίνο Ροντίν, ορισμένα έργα, και πάλι αυτά τα έργα τα οποία υπάρχουν στο σύγχρονο μουσείο σύγχρονης τέχνης, το οποίο είναι στο Παγκράτη. Αυτό το σπουδαίο έργο, όπως φαίνεται, και εδώ ένα πάρα πολύ σπουδαίο και ακριβό έργο, Francis Bacon, 1909 Αμερικανός, 1992, τρεις σπουδές αυτοπροσωπογραφίας του καλλιτέχνη, και έχει ζωγραφιστεί το 1979. Francis Bacon. Και πάλι βλέπουμε άλλους πίνακες στο Μουσείο της Σύγχρονης Τέχνης. Κεραμικά, Παύλος Πικάσο, 1881-1979. Αυτά τα κεραμικά, τα οποία είναι από το χέρι του Πικάσο, Μπελ Νίκολσον, πράσινο ντολμέν, 1894-1982, αυτό το έργο. Και πάλι τα έργα αυτά, Γεώργη Ντεκήρικο, 1888-1978, άλογα στην Ακροθαλασσιά, Γεώργη Ντεκήρικο. Αυτός ο σπουδαίος πίνακας με τα άλογα στην Ακροθαλασσιά του Ντεκήρικο. Ρόι Λίχτεστερν, 1923-1997, και είναι η Ανατολή. Και τώρα πάμε στους Έλληνες. Γιάννης Τσαρούχης, 1910 στον Πειραιά, και πέθανε στο Μαρούσι 1989, και είναι ο Ναύτης, ο οποίος κάθεται, ένα θέμα το οποίο το δούλεψε πολλές φορές ο Γιάννης ο Τσαρούχης, ο Ναύτης ο οποίος πίνει τον καφέ του, και είναι και αυτό αγορασμένο από τους Βασίλης και Ελίζας Βουλνδρή. Πάλι Γιάννης Τσαρούχης, και είναι στον Πειραιά, είναι οι αποθήκες των Τελωνίων, το 1 τρίτο του κτηρίου, το δεξιό ψητάμε, έχει καταστραφεί. Και πάλι άλλοι πίνακες Ελλήνων ζωγράφων που είναι στο Μουσείο της Ελίζας Γουλανδρή. Μιχάλης Τόμπρος Γλύπτης, 1889-1974, δύο φίλες, Μπρούτζος, το ύψος είναι 1,30x65. Οι δύο φίλες, Μιχάλης Τόμπρος ο Γλύπτης, αυτό το πάρα πολύ σπουδαίο γλυπτό του Μιχάλη του Τόμπρου, έχει φτιάξει πολλά στην Αθήνα. Σπουδαίο έργο ζωγραφικής Γιάννης Γαΐτης, 1923-1944, και είναι η Αποκαθήλωση. Γιάννης Γαΐτης, 1923-1944, η Αποκαθήλωση, ο πίνακας ωραιότατος, και εδώ πίνακας Δημήτρης Μηταράς, 1934-2017, ο Καθρέπτης. Ο πίνακας αυτός θεωρείται ο καθρέπτης. Γιάννης Μόραλης, ερωτικά, δύο πίνακες, 1916-2009. Ο Γιάννης Μόραλης, σπουδαίος ζωγράφος, μοντέρνος ζωγράφος, και πάλι πίνακας του Γιάννη Τσαρούχη, και είναι στον Πειραιά, στον Άγιο Νικόλαο. Γεώργιος Ρόρης, 1963, πορτρέτο του Βασίλη και της Ελίζας Γουλανδρή, το 1963 το πορτρέτο της Ελίζας η οποία κάθεται, και του Βασίλη Γουλανδρή που είναι και που έχουν κάνει τη συλλογή. Γεώργιος Μπουζιάννης, 1885-1959,
οι δύο πίνακες του Γεωργίου Μπουζιάννη, πολύ μεγάλος τεχνίτης, και αμέσως βλέπουμε δύο πίνακες πάρα πολύ σπουδαίους, Χατζικυριάκος Γκίκας, 1906-1994. Δύο πίνακες στο γνωστό ύφος του Χατζικυριάκου Γκίκα, και εδώ είναι ο Κωνσταντίνος Παρθένης, πολύ σπουδαίος ζωγράφος, ο Κωνσταντίνος Παρθένης, ο πίνακας με το γνωστό του ύφος, ο Κωνσταντίνος ο Παρθένης. Στον πρώτο και δεύτερο όροφο του κτηρίου οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν έργα των Πολ Σεζάν, Βίτσεντ Βαν Κόνγκ, Πολ Γκογκέν, Κλοντ Μονέ, Εντγκάρ Ντεγκά, Πάμπλο Πικάσο, Ανρί Τουλούς Λοτρέκ, Πιέρ Μονάρ, Ζορ Μπρακ, Χουάν Μιρό, Βασίλη Καντίνσκι, Πάουλ Κλέ, Τζάκσον Πόλοκ, Φράνσις Μπέικον, Αλμπέρτρο Τζιακουμέτι, Μαρκ Σαγκάλ, Σεζάρ, Μπεν Νίκολσον, Τζόρζιο Τεκίρικο. Την περιδιάβαση συμπληρώνουν δύο αίθουσες αφιερωμένες σε Έλληνες καλλιτέχνες, μοντέρνους και σύγχρονους. Στον τρίτο και τέταρτο όροφο, από τις απαρχές της συγκρότησης της συλλογής τους, ο Βασίλης και η Ελίζα Γουλανδρή επιθυμούσαν διακαώς να δώσουν μία ξεχωριστή θέση σε συμπατριώτες τους, όπως ο Γεώργιος Μπουζιάννης, ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας, ο Γιάννης Μόραλης, ο Μιχάλης Τόμπρος. Έδωσαν μάλιστα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος την κατευθυντήρια οδηγία να συνεχίσουν να στηρίζουν τους νέους Έλληνες καλλιτέχνες με την χορήγηση υποτροφιών για σπουδές, αλλά και με τον εμπλουτισμό της συλλογής με νέα έργα. Το νέο μουσείο που βρίσκεται στο Παγκράτη στεγάζει τη διάσημη συλλογή έργων τέχνης του Ιδρύματος με έργα των Ελγκρέκο, Σεζάν, Βαν Κόνγκ, Κογκέν, Μονέ, Πικάσο, Λοτρέκ, Μπρακ, Μιρό. Το ταξίδι του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή από την Άρθρο στην Αθήνα ολοκληρώνεται με την έναρξη της λειτουργίας του νέου μουσείου την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου. Το μουσείο στεγάζει τη συλλογή του Ιδρύματος και πλαισιώνεται από πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια και είναι Δεκέμβριος μήνας του 2019. Στον πρώτο και δεύτερο όροφο του κτηρίου οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν έργα των Πολ Σεζάν, Βίτσεντ Βαν Κόνγκ, Πολ Γκογκέν, Κλοντ Μονέ, Εντγκάρ Ντεγκά, Πάμπλο Πικάσο, Ανρί Τουλούς Λοτρέκ, Πιέρ Μονάρ, Ζορ Μπρακ, Χουάν Μιρό, Βασίλη Καντίνσκι, Πάουλ Κλέ, Τζάκσον Πόλο, Φράνσις Μπέικον, Αλμπέρτρο Τζιακουμέτι, Μαρκ Σαγκάλ, Σεζάρ, Μπεν Νίκολσον, Τζόρζιο Τεκίρικο. Την περιδιάβαση συμπληρώνουν δύο αίθουσες αφιερωμένες σε Έλληνες καλλιτέχνες, μοντέρνους και σύγχρονους. Στον τρίτο και τέταρτο όροφο, από τις απαρχές της συγκρότησης της συλλογής τους, ο Βασίλης και η Ελίζα Γουλανδρή επιθυμούσαν διακαώς να δώσουν μία ξεχωριστή θέση σε συμπατριώτες τους, όπως ο Γεώργιος Μπουζιάννης,